Γεια σας, είμαι η Ειρήνη από το Πάξ και σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί περίμενα πολύ καιρό για να φτιάξω τη σημερινή συνταγή και επιτέλους ήρθε η στιγμή. Θα φτιάξουμε λοιπόν σοκολατένιο σπαγκέτι με μπισκότο, σοκολάτες και παγωτό. Θα γίνει χαμός! Είναι ένα επιδόρπιο που έχει γίνει πολύ μόδα στην Αυστραλία. Πρόκειται ουσιαστικά για σοκολατένιες κρέπες γαρνιρισμένες. Ξεκινάω χτυπώντας τα αυγά μου μαζί με τη ζάχαρη. Ρίχνω και το γάλα. Θα ενώσω τώρα τα στερεά υλικά, το αλεύρι με το baking powder και το κακάο. Γιατί είπαμε ότι οι κρέπες θέλουμε να γίνουν σοκολατένιες. Προσθέτω και τα άλευρα μέσα σε δύο δόσεις. Και το υπόλοιπο. Τέλος, προσθέτω το λιωμένο βούτυρο και το μείγμα για τις σοκολατένιες κρέπες είναι έτοιμο. Ζεσταίνω το τηγάνι μου σε μέτρια φωτιά, βάζω λίγο βούτυρο και με το σκούπ του παγωτού παίρνω μία μεγάλη κουταλιά. Απλώνω να πιάσει όλη τη βάση. Όπου κάνει τρύπες βάζω λίγο και το γεμίζω. Μόλις βγάλει φουσκαλίτσες, σημαίνει πως έχει ψηθεί από κάτω και το γυρίζω και από την άλλη πλευρά. Ετοιμάστηκαν οι κρέπες, έχουν κρυώσει γιατί πρέπει να είναι κρύες για να τις βάλουμε τη μία πάνω από την άλλη. Και έχω και τα toppings με τα οποία θα τις γαρνίρω από πάνω. Έχω εδώ τριμμένο μπισκότο, όχι τριμμένο, το έχω τριματίσει με τα χέρια. Λευκή σοκολάτα, την οποία θα λιώσω μαζί με λίγη κρέμα γάλακτος, ζεστή. Το αφήνω λίγο να μαλακώσει πρώτα. Αμύγδαλο καβουρδισμένο και χοντροκομμένο. Και πραλίνα φουντουκιού. Και πρώτα απ' όλα κόβω τις κρέπες σε λωρίδες με ένα μεγάλο κοφτερό μαχαίρι. Και αφού τα έκοψα όλα, τώρα θα τα ανακατέψω απαλά με τα χέρια μου, για να ξεχωρίσουν μεταξύ τους οι λωρίδες. Τις βάζω στο πιάτο για να τις γαρνίρω. Και αρχίζω με τη λευκή σοκολάτα, την γκανάζ λευκή σοκολάτα. Έτσι. Την πραλίνα. Αμύγδαλα και μπισκότα, αφού θα το κάνουμε το έγκλημα, να το κάνουμε κανονικό. Νομίζατε ότι τελειώσαμε? Όχι, μας μένει μία μπάλα παγωτό από πάνω για να ολοκληρωθεί. Και τώρα ξέρετε τι θα γίνει, θα δοκιμάσω αυτό ακριβώς. Είναι φουλ σοκολατένιο. Πραγματικά όλες οι γεύσεις, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε γιατί τι έκρηξη γίνεται στο στόμα. Είναι εκπληκτικό. Ελπίζω να το φτιάξετε κι εσείς και να το απολαύσετε. Το αξίζει. Είναι πεντανόστιμο και το παγωτό βέβαια η αποκορύφωση. Αν σας άρεσε η σημερινή συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like κάτω από το βίντεο, να μου αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από αυτό. Η συνταγή αναλυτικά υπάρχει σε link κάτω από το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φιλάκια! Γεια σας!